Κεφάλαιο σίγμα ταφ 6 και εδάφιο 14. Σίγμα ταφ κεφάλαιο 6 κεφάλαιο και εδάφιο 14, σελίδα 458. Και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων, οκοδόμουν και ευωδούντο, κατά την προφητεία Αναγκαίου του προφήτου και Ζαχαρίου Ιού του Ιδό, και οκοδόμησαν και τελείωσαν κατά την προσταγή του Θεού του Ισραήλ και κατά την προσταγή του Κύρου και Δαρίου και Αρταξέρξου, βασιλέως της Περσίας, και συνετελέστη ο οίκος ούτως την τρίτη ημέρα του μηνός Αδάρεν το έκτο έτη της βασιλείας του Δαρίου του βασιλέως. Και εγκαίνησαν εν Εφροσύνη οι Ισραήλ, οι ιερείς και οι Λεβίτε και οι λοιποί εκ των ιών της εχμαλωσίας των οίκων τούτων του Θεού, και προσέφεραν εις των εγκαινισμών του οίκου τούτου του Θεού 100 μόσχους, 200 κρυούς, 400 αρνιά, και διαπροσφοράν περί αμαρτίας και περί παντός του Ισραήλ 12 τράγους κατά τον αριθμό των φυλών του Ισραήλ. Και έστησαν τους ιερείς εις τας διαιρέσεις αυτών και τους Λεβίτας εις τα υπουργήματα αυτών δια την υπηρεσίαν του Θεού την εν Ιερουσαλήμ κατά το γεγραμμένον εν το βιβλίο του Μωυσέως. Και έκαμον το Πάσχα ή της εχμαλωσίας τη 14η του πρώτου μηνός, διότι οι ιερείς και οι Λεβίτες καθαρίστησαν ομού, πάντες ήσαν και καθαρισμένοι και έσφαξαν το Πάσχα εις πάντας τους ιούς της εχμαλωσίας και στους αδελφούς αυτών τους ιερείς και σε αυτούς. Και έφαγον οι Ισραήλ επιστρέψαντες από τις εχμαλωσίες και πάντες, οι χωριστέντες προς αυτούς από τις ακαθαρσίες των εθνών της γης, για να εξητήσω συν Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Και έκαμον την εορτή των Αζήμων 7 ημέρας μετεφροσύνης, διότι έφρανεν αυτούς ο Κύριος και έστρεψε προς αυτούς την καρδίαν του βασιλέως της Ασσυρίας για να ενισχύσει τα σχήρας αυτών εις το έργο του οίκου του Θεού του Θεού του Ισραήλ. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, επί της βασιλείας Αρταξέρξου, βασιλέως της Περσίας, Έσδρας, ο ιός του Σεραΐου, ιού του Αζαρίου, Χελκία, Σαλούμ, Σαδό, Καγιτόβα, Μαρία, Αζαρία, Μεραϊώθ, Ζεραΐα, του Οζή, του Βουκί, του Αβισουά, του Φινέες, του Ελεάζαρ, του Ααρών, του Ιερέως του Πρώτου, ούτως ο Έσδρας ανέβη από της Βαβυλώνας, ον γραμματεύς έμπειρος στον νόμο του Μωυσέως, τον οποίον έδωκε εν Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Και ο βασιλεύς εχάριζε σε αυτόν πάντα τα αιτήματα αυτού κατά την επ' αυτών χείραν του Κυρίου του Θεού αυτού. Ανέβησαν και τινές εκ των ιών του Ισραήλ και εκ των ιερέων, και οι Λεβίτες και οι Ψαλπτοδοί, και οι Πιλωροί και οι Νεθινήμ εις Ιερουσαλήμ εν το 7ο έτη Αρταξέρξου του βασιλέως. Και ήλθον εις Ιερουσαλήμ τον 5ο μήνα του 7ου έτους του βασιλέως, διότι την πρώτη του πρώτου μηνός ήργησε νούτος να ανεβαίνει από τις Βαβυλώνος, και την πρώτη του 5ου μηνός ήλθεν εις Ιερουσαλήμ κατά την επ' αυτών αγαθήν χείραν του Θεού αυτού. Επειδή ο Έσδρας είχε ετοιμάσει την καρδία αυτού εις το να εξητεί τον νόμο του Κυρίου και να εκτελεί και να διδάσκει εις τον Ισραήλ τα διατάγματα και τα σκρίσεις. Τούτο δε είναι το αντίγραφο της επιστολής, την οποία ο βασιλεύς Αρταξέρξης έδωκε εις τον Έσδραν, τον ιερέα, τον γραμματέα των λόγων, των εντολών του Κυρίου και των διαταγμάτων αυτού προς τον Ισραήλ. Αρταξέρξης βασιλεύς των βασιλεών προς Έσδραν, τον ιερέα, τον γραμματέα του νόμου του Θεού του ουρανού, των τέλειων κτλ. Εξεδόθη παρεμού διαταγή ώστε πάντες οι εκ του λαού του Ισραήλ και εκ των ιερέων αυτού και των Λεβιτών ή εν το βασιλείο μου όσοι θέλουσιν αυτοπροαιρέτως να αναβώσιν εις Ιερουσαλήμ να έλθωσιν μετά σου. Διότι πέμπεσε παρά του βασιλέως και των 7 συμβούλων αυτού δια να επισκεφθεί στην Ιουδαία και Ιερουσαλήμ κατά των εν τη χειρί σου νόμων του Θεού σου, και να φέρεις το αργύριον και το κρισίον, το οποίο οι βασιλεύς και οι σύμβουλοι αυτού προσέφεραν αυτοπροαιρέτως εις τον Θεόν του Ισραήλ, του οποίου το κατοικητήριον είναι εν Ιερουσαλήμ, και άπαν το αργύριον και χρυσίον όσων συνάξεις καθ' όλη την επαρχία της Βαβυλώνος, μετά των προαιρετικών προσφερών του λαού και των ιερέων, των προσφερόντων αυτοπροαιρέτως δια των εν Ιερουσαλήμ οίκων του Θεού αυτών, δια να αγοράσεις ταχαίως δια του αργυρίου τούτου μόσχους, κρυούς αρνία, τας εξαλφή των προσφεράς αυτών και τα σπουδάς αυτών, και να προσφέρεις αυτά επί το θυσιαστήριον του οίκου του Θεού σου το εν Ιερουσαλήμ.
και πάνω τη φανή αρεστών εισέ και στους αδελφούς να κάνετε δια του λοιπού, δια του υπολείπου αργυρίου και χρυσού του το κάμετε κατά το θέλημα του Θεού σας. Και τα σκεύη τα δοθέντα εισέ δια την υπηρεσία του οίκου του Θεού σου παράδοσε ενώπιον του Θεού του Ιερουσαλήμ και ό,τι περιπλέον χρειαστεί δια των οίκων του Θεού σου ό,τι συμβεί και εξοδεύσεις εξόδευε εκ του βασιλικού θησαυροφυλακίου. Και παρεμού, εμού του Αρταξέρξου βασιλέως εξεδόθη διαταγή εις πάντας τους θησαυροφύλακας τους πέραν του ποταμού πάντο τη ζητήσει παρημών ο Έσδρας ο ιερεύς ο γραμματεύς του νόμου του Θεού του ουρανού να γίνεται πάρα αυτά έως 100 ταλάντων αργυρίου και έως 100 κόρων σίτου και έως 100 βαθύνου και έως 100 βάθε ελαίου και άλλας απροσδιόριστον πάνω ότι είναι προστεταγμένον παρά του Θεού του ουρανού ας γίνει μετασπουδής δια των οίκων του Θεού του ουρανού δια να μην έλθει οργή επί την βασιλείαν του βασιλέως και των ιών αυτού έτι γνωστοποιείται εις εσάς ότι σου δένα εκ των ιερέων και λεβιτών ψαλτοδών θυρωρών νεθινήμ και υπερετών τούτου του οίκου του Θεού δεν θέλει είστε νόμιμον να επιβληθεί φόρος τελώνιον ή διαγώγιον επ' αυτούς. Και εσύ Έσδρα κατά την ενσύ του Θεού σου σοφίαν κατάστησον κριτάς και δικαστάς για να κρίνωσι πάντα το λαό των πέραν του ποταμού πάντα στους ειδώτας του νόμου του Θεού σου και διδάσκεται τους μη ειδώτας. Και πας ώστις δεν κάμνει τον νόμο του Θεού και τον νόμο του βασιλέως, ας εκτελείται ταχαίως κρίση επ' αυτών, είτε εις θάνατον της εξορίαν ή εις δίμευσιν υπαρχόντων ή εις φυλακήν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός των Πατέρων ημώνος της έδωκε τι αυτά εις την καρδίαν του βασιλέως δια να δοξάσει τον οίκον του Κυρίου τον Ιερουσαλήμ, και έκαμε να εύρω έλεος ενώπιον του βασιλέως και των συμβούλων αυτού και πάντων των ερχόντων του βασιλέως των δυνατών και εγώ ενισχύθην κατά την επεμέ χείραν Κυρίου του Θεού μου και συνήγαγον εκ του Ισραήλ άρχοντας δια να συναναβώσει με τεμού. Ούτε δε είναι η αρχηγή των πατριών αυτών και η ενολογία των συναναβόντων με τεμού από βασιλέως επί της βασιλείας Αρταξέρξου του βασιλέως. Και πάμε στην επόμενη σελίδα 460, να διαβάσουμε από το 15 εδάφιο. Και συνήθρισα αυτούς παρά τον ποταμόν το Ρέοντα προς Αβά και εκεί κατασκηνώσαμε τρεις ημέρες και παρατήρησα μεταξύ του λαού και των ιερέων και δεν έβρικα και ουδένα εκ των ιών του Λεβί. Τότε απέστειλα προς τον Ελιέζερ, τον Αριήλ, τον Σεμαΐαν και τον Ελθανάν και τον Ιαρίβ και τον Ελνάθαν και τον Μεσουλάμ, τους άρχοντας και τον Ιαρίβ και τον Ελνάθαν συνετούς και έδωκα εις αυτούς παραγγελίαν προς τον Ιδό τον άρχοντα τον εν τόπο Κωσιφία και έβαλον εις το στόμα αυτών λόγους δια να λύσω συν προς τον Ιδό και τους αδελφούς αυτού τους Νεθινίμ εν το τόπο Κωσιφία, Κασιφία δια να πέμψω συν προς ημάς λειτουργούς δια των οίκων του Θεού ημών. Και κατά την εφημάς αγαθήν χείρα του Θεού ημών, έφερον προς ημάς άνδρα συνετών εκ των ιών Μααλή, ιού του Λεβί, ιού του Ισραήλ και των Σεραβίαν, μετά των ιών αυτού και των αδελφών αυτού 18, και των Ασαβίαν και μετά αυτού των Ιεσαΐαν, και εκ των ιών Μεραρή, τους αδελφούς αυτού και τους ιούς αυτών 20, και εκ των Εθινίμ, τους οποίους ο Δαβίδ και οι άρχοντες διόρισαν, δια την υπηρεσία των Λεβιτών 220 Εθινίμ, πάντες ούτε ήσαν σε σημειωμένοι κατ' όνομα. Τότε εκήρυξα εκεί νηστείαν παρά τον ποταμό Αβά, όπως ταπεινωθέντες ενώπιον του Θεού ημών ζητήσομεν παρά αυτού ευθείαν αδών δι' ημάς και δια τα τέκνα ημών και δια πάντα τα υπάρχοντα ημών, διότι ισχύνθην να ζητήσω παρά του βασιλέως δύναμην και υπείς δια να βοηθήσω συν ημάς εναντίον του εχθρού καθοδόν. Επειδή είχομεν υπεί προς το βασιλέα λέγοντες η χείρ του Θεού ημών είναι προς αγαθόν επί πάντας του ζητούντας αυτόν. Το δε κράτος αυτού και η ριουργή αυτού επί πάντας τους εκαταλείποντας αυτόν. Ενιστεύσαμεν λοιπόν και οικετεύσαμεν τον Θεόν ημών περί τούτου και έγινε ήλαιος προς ημάς. 31 εδάφιο. Και εσηκώθημεν από το ποταμό Αβά την 12η του πρώτου μηνός για να πάγομεν στη Ιερουσαλήμ και η χείρ του Θεού ημών ήτο εφ' ημάς
και ελευθέρωσεν ημάς εκ χειρός εχθρού και ενεδρεύοντος εν τη οδό και ήλθεμεν σε Ιερουσαλήμ και καθίσαμεν εκεί τρεις μέρες. Την τετάρτην δε ημέρα ζυγίσει το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη εν το οίκο του Θεού ημών και παρεδόθη διαχειρός του Μεριμόθ ιού του Ηρία του Ιερέως και μετ' αυτού το Ελεάζαρ ο Υιός του Φινεές και μετ' αυτόν Ιωζαβάδ ο Υιός του Ιησού και Νοαδίας ο Υιός του Βινουή και οι Λεβίτε κατά αριθμόν και κατά βάρος τα πάντα και άπαν το βάρος εγγράφει εν τη ώρα εκείνη. Οι ίτς μες της δικαισίας, οι ελθόντες από της εχμαλωσίας, προσέφερον λοκαυτώδαματα προς τον Θεόν του Ισραήλ, 12 μόσχους υπερπαντός του Ισραήλ, 96 κρυούς, 77 αρνία, 12 τράγους περί αμαρτίας, τα πάντα λοκαύτωμες των Κύριων. Και παρέδωκαν τα προστάγματα του βασιλέως στους στατράπας του βασιλέως και στους επάρχους του πέραν του ποταμού και ούτι εβοήθησαν των λαών και των οίκων του Θεού. Αμήν. Κατά την επαγγελία του Θεού, την πρόβλεψη και την προφητεία του Λόγου του Θεού, ο λαός του Θεού, 5.000 άνθρωποι περίπου, από το πλήθος των εχμαλωτιστέντων και εξοριστέντων, επέστρεψαν, όπως διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες, με τον Ζωροβάβελ και τον Ισού, τον Υιόν του Ιωσαφάτ, τον ιερέα, για να οικοδομήσουν τον ναόν και να οικοδομήσουν και τους οίκους τους. Πράγματι έβαλαν τα θεμέλια, εμποδίστησαν όμως από στη συνέχεια, κατά πάλι τον προφητικό λόγο, ο οποίος είχε πει ο Θεός ότι μόνο τα θεμέλια θα βάλουν, καθυστέρησαν περίπου από το 536 έως το 520, 16 χρόνια, ότε ο Θεός δια των προφητών του Αγκαίου και του Ζαχαρία διέταξε την οικοδομή του ναού. Με θαύμα μεγάλο προχώρησαν, με δυσκολίες, γιατί η μεγαλύτερη δυσκολία δεν ήταν να δώσει εντολή ο Θεός, ούτε να ανοίξει τις πόρτες ο Θεός. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι να πιστεί ο λαός να κάνει το θέλημα του Θεού. Γιατί είχαν παρασυρθεί, όπως είπαμε τις περασμένες μέρες, ο λαός του Θεού από τα δικά τους, από τις δικές τους ασχολίες και έτσι ξέχασαν τελείως την αποστολή τους, το έργο τους και αυτό το οποίο ο Θεός ήθελε να κάνουν, δηλαδή την οικοδομή του ναού. Με τον προφητικό λόγο, με θαύματα μεγάλα, ο Θεός ενήργησε, ο λαός επίστη και θέλω σε αυτό να επιμείνω ότι ο Θεός αγωνίζεται να μας πείσει να κάνουμε το θέλημά Του και μεταξύ μας σπάνια το καταφέρνει. Σπάνια το καταφέρνει. Γιατί κάθε ένας από εμάς έχει δικές του απόψεις, δικές του ασχολίες, δικό του έργο, δική του γνώμη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί, αν και το θέλει τόσο πολύ ο Θεός, και να μας ελεήσει και να μας πληθύνει και να μας ευλογήσει. Όμως τους έπεισε, γιατί έπρεπε να γίνει αυτό. Σε 6 χρόνια οικοδόμησαν τον ναό. Ο ναός βέβαια σε σχέση με αυτόν τον οποίο είχε οικοδομήσει πριν 500 χρόνια περίπου ο Σολομών δεν είχε καμία ομοιότητα, πολύ φτωχός, πολύ ασήμαντος, παρόλα αυτά όμως ο Θεός με προφητικό λόγο τότε και για μας σήμερα περιέγραψε ότι η δόξα του εσχάτου του του οίκου θα είναι μεγαλύτερα της του πρώτου, παρόλο που φαίνεται τόσο μικρός, παρόλο που έχει τόσο μικρά δύναμη Ισραήλ. Εκείνο που έχει σημασία δεν είναι να συγκρίνεις τη δύναμή σου με τη δύναμη του Σολομώντα, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να μιλήσει ο Θεός για το τι πρόκειται να κάνει σε σένα τον αδύναμο, άσχετα με αυτό που έκανε με το δυνατό Σολομώντα. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για μας. Κάθε φορά δεν πρέπει να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους, αλλά να εξητούμε τη φωνή του Κυρίου, τη φωνή του Θεού. Και έτσι ολοκληρώθηκε ο ναός και θυσίασαν 100 μόσχους, 200 κρύους, 400 αρνιά, που αν τα συγκρίνεις με τις δεκάδες χιλιάδες των θυσιών που έκανε ο Σολομών
στον εγγενισμό του πρώτου ναού. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο μικρά ήταν η δύναμη του λαού που οικοδόμησε τον έσχατον του τον οίκον, δηλαδή τον οίκον αυτόν μετά τα 70 χρόνια της αποστασίας. Όμως, παρόλη τη μικρά δύναμη, η παρουσία του Θεού ήταν, η ευλογία του Θεού υπήρχε, έφρανε ο Θεός το λαό Ισραήλ καθώς οικοδομούσε, έστρεψε την καρδιά του βασιλιά του Δαρίου, είναι θαυμαστός Θεός, του Δαρίου του δεύτερου, γιατί ο Δαρίος ο πρώτος ήταν αυτός που ξεκίνησε, θυμάστε, με τον Δανιήλ. Τώρα πια έχουν περάσει τα χρόνια και βασιλιάς είναι ο Δαρίος που βασίλευσε περίπου 36 χρόνια και οικοδομήθηκε ο ναός. Μεταξύ του 6ου και 7ου κεφαλαίου υπάρχει μία διαφορά 58-59 περίπου ετών. Ο λαός Ισραήλ τότε οικοδόμησε το ναό και περάσαν 58 χρόνια, όπου ο Θεός τώρα θα ξανακάνει επίσκεψη. Ο ναός υπάρχει, ο λαός Ισραήλ λατρεύει το Θεό σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, αλλά όπως γίνεται πάντοτε στους ανθρώπους, έτσι και τότε άρχισαν σιγά σιγά, και αυτό είναι η φθορά του χρόνου στην πνευματική ζωή των ανθρώπων. Συνηθίζουμε, καλομαθαίνουμε, θεωρούμε τα πάντα δεδομένα και αρχίζει σιγά σιγά η φθορά του χρόνου να επηρεάζει αρνητικά την πνευματική μας ζωή. Μπαίνει η καρδιά μας μέσα. Πολύ ωραία το λέει ο Κύριος μας στην Αποκάλυψη, την πρώτη αγάπη αφήκας. Και όταν κανείς αφήνει τον πρώτο ζήλο, την πρώτη αγάπη, τότε η παρουσία του Θεού χάνεται, λιγοστεύει, λιγοστεύει, λυπάται το Πνεύμα του Άγιο και ο άνθρωπος γίνεται πια ένας τυπικός θρησκευόμενος, με καρδιά γεμάτη πίκρα που μπορεί να εξελιχθεί ως και μίσος, εκ του περισσεύματος της καρδίας να λαλεί το στόμα, πικρά λόγια, σκληρά λόγια, και ενώ πρέπει και ξέρει ότι πρέπει να μετανοήσει, δεν μπορεί, γιατί σκληρύνει την καρδιά. Και ο Θεός το βλέπει και τώρα θα σηκώσει έναν άλλον άντρα πίστεως. Όχι πια προφήτη, γιατί τώρα πια ο λαός Ισραήλ δεν χρειάζεται προφητικό, θα τολμούσα να πω λόγο, αλλά χρειάζεται λόγο διδασκαλίας. Συνηθίζουμε στον προφητικό λόγο, και έτσι έρχεται ο Χριστός τώρα, ο Θεός τώρα, με διδασκαλία να φέρει σε επίγνωση της αδυναμίας του και της αμαρτίας του και της χλιαρότητός του τον άνθρωπο, μήπως μετανοήσει, επιστρέψει το Θεό και καθαρίσει την καρδιά του, τη σκέψη του, τη λογική του, για να μπορέσει ο Θεός πάντοτε και πάλι να τον ευλογήσει. Το πέρασμα του χρόνου είναι ο χειρότερος εχθρός του χριστιανού. Με το πέρασμα του χρόνου η πρώτη Αποστολική Εκκλησία κατάντησε, όχι σε πολλά χρόνια, σε 200-300 χρόνια, κατάντησε μια αποστατημένη εκκλησία. Καθώς μπήκανε μέσα φιλοσοφίες, ανθρώπινες γνώμες, σκέψεις, εξουσίες, γιατί όταν ο άνθρωπος χάσει την όρεξή του για προσευχή, την όρεξή του για μελέτη και για εξήτηση του Λόγου του Θεού, τότε αυτός απομακρύνεται από το Θεό και εκ των πραγμάτων ο Θεός απομακρύνεται από Αυτόν. Και τα πράγματα γίνονται τόσο δύσκολα, αλλά το σημαντικότερο από όλα, αδερφοί αγαπητοί, χωρίς διόρθωση. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να διορθωθεί πια, δεν μπορεί να διορθώσει τη ζωή του, παραδεδομένος στην ταλαιπωρία που προήλθε από τη χλιαρότητα. Γι' αυτό και
όταν ο Θεός θέλει να συνεχίσει το έργο Του, λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Κοίταξε να μετανοείς και να επιστρέψεις, γιατί θα μετακινήσω τη λιχνία σου. Θα σε βγάλω από αυτή τη θέση που έχεις και την οποία πια δεν μπορείς να υπηρετήσεις. Και θα βρω έναν άλλον πιο ζήλωτη. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Να ανανεώνουμε το ζήλο μας. Ο Θεός να μας φυλάει να ανανεώνουμε την αγάπη μας Αυτόν. Και η ανανέωση, αδελφοί, για να μην σκεφτούμε φανταστικά πράγματα, η ανανέωση έρχεται έτσι πως περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Με τη μελέτη του Λόγου του Θεού, δηλαδή με την εξήτηση του Λόγου του Θεού, ώστε να εκτελέσουμε το Λόγο του Θεού για να μπορούμε να διδάσκουμε εκ των υστέρων το Λόγο του Θεού. Δεν μπορείς να διδάξεις το Λόγο του Θεού αν δεν το εκτελείς πρώτος εσύ. Και δεν μπορεί να εκτελείς το Λόγο του Θεού αν δεν εξητείς το Θεό να στον αποκαλύπτει, να στον φανερώνει. Είναι μια συγκεκριμένη πορεία που έχει άμεση σχέση με την αναζωπήρωση. Η αναζωπήρωση που τόσες πολλές φορές τη σκεφτόμαστε, τη λέμε, την ακούμε, δεν είναι κάτι το μαγικό το οποίο έρχεται στη ζωή του ανθρώπου, στην οικογένεια του ανθρώπου ή στην εκκλησία. Είναι κάτι το φυσιολογικό, και το λέω φυσιολογικό γιατί πρώτα απ' όλα το θέλει ο Θεός. Είναι κάτι το απολύτως φυσιολογικό, εύκολο αν ο άνθρωπος το καταλάβει, αδύνατον, όχι δύσκολο, αδύνατον αν ο άνθρωπος δεν το καταλάβει. Γι' αυτό τώρα ο Θεός προετοιμάζει την αναζωπήρωση, η οποία θα προέλθει από τη διόρθωση του λαού Ισραήλ, ώστε η αναζωπήρωση να φέρει το λαό Ισραήλ σε τέτοια κατάσταση για να ολοκληρωθεί και το επόμενο σχέδιο του Θεού, που είναι να οικοδομηθεί το τείχος της Ιερουσαλήμ, ώστε να αρχίσει να μετράει το ρολόι ανάποδα για τον ερχομό του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού επί της γης, καθώς ήταν προφητευμένο ότι θα έρθει σε 69 εβδομάδες ετών από τη στιγμή που θα εκδοθεί το διάταγμα, όπως θα δούμε αργότερα, της οικοδομής του τείχους της Ιερουσαλήμ. Αλλά όλα αυτά δεν γίνονται, αδερφοί αγαπητοί. Επαναλαμβάνω αυτή την άσχημη λέξη, με μαγικό τρόπο, ούτε με φαντασία, αλλά γίνεται με συγκεκριμένο έργο Κυρίου των δυνάμεων. Το ξεκίνημα γίνεται με προφητικό λόγο, με τη δύναμη του προφητικού λόγου. Η αναζωπήρωση γίνεται με τη διδασκαλία. Γι' αυτό και ενώ εξέλεξε ο Θεός καταρχάς τον Ζωροβάβελ και τον Ιησού, τον ιερέα, και έθεσε δίπλα του τον Ζαχαρία και τον Αγκαίο, προφήτες δυνατούς εν πνεύματι Αγίω, και εξεπλήρωσε το έργο του που ήταν μέσα σε 20 χρόνια περίπου, 21, 16 και 22 χρόνια, να κτιστεί ο ναός Σολομώντος και να αρχίζουν ο ναός του Θεού. Ποιος Σολομώντος? Του Θεού. Και να αρχίσουν πάλι να εξασκούν, να λειτουργούν ο λαός Ισραήλ τα προστάγματα και τις εντολές, τη λατρεία που ο Θεός είχε προσδιορίσει μέσα από το λόγο του. Αυτό όμως δεν εφάνει αρκετών και ικανών να διατηρήσει αυτούς από τη χλιαρότητα και την πτώση στην πνευματική του ζωή. Είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, στην προσωπική μας ζωή αλλά και στην οικογενειακή μας ζωή, να ερευνούμε αν είμαστε σε χλιαρότητα ή σε αναζωπήρωση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι. Γιατί η χλιαρότητα, εάν δεν έχει τέλος, φτάνουμε σε αυτό που λέει ο Κύριος, «Μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου». Είναι πολύ σοβαρό. Να σε βγάλω από το σώμα μου με έναν βδελικτό και επώδυνο τρόπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
να στεκόμαστε μπροστά στο Λόγο του Θεού, στην παρουσία του Θεού και να εξετάζουμε τον εαυτό μας, εάν στεκόμαστε στην πίστη, εάν στεκόμαστε στην πρώτη αγάπη, εάν δεν βρισκόμαστε με το πέρασμα του χρόνου σε χλιαρότητα. Και αυτό μπορούμε να το διακρίνουμε πάρα πολύ εύκολα. Πρώτα μέσα στην Εκκλησία μπορώ να διακρίνω εάν είμαι σε χλιαρότητα από το πώς ακούω το Λόγο του Θεού. Αν το ακούμε σοβαρότητα, σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, για να ενεργείται, γιατί αλλιώς δεν θα ενεργείται. Εάν δεν ακούμε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, δεν θα ενεργείται ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας. Θα είναι ένας λόγος νεκρός, κρύος, άχρηστος. Έπειτα πώς στεκόμαστε την ώρα της προσευχής, ιδιαίτερως όταν λειτουργούν τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Αν στεκόμαστε με φόβο Θεού, με σεβασμό, μιλάει ο Θεός. Ή εγώ θυμάμαι όταν πρωτομπήκα στην Εκκλησία και άκουγα να μιλάει ο Θεός με προφητικό λόγο, έτρεμα. Ο Κύριος μου μιλάει. Ο Κύριος μιλάει στην Εκκλησία Του. Ο ίδιος ο Θεός με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Περάσαν τα χρόνια και διέκρινα στον εαυτό μου αυτό που κηρύττω τώρα. Τη χλιαρότητα. Μίλαγε το Πνεύμα το Άγιο και εγώ διάβαζα τη γραφή μου. Μίλαγε το Πνεύμα το Άγιο και εγώ μιλάγα στο διπλανό μου. Μέχρι που ήρθα εις αυτόν και είπα, Γιώργο, τι κάνεις, πού πας, χάνεσαι. Δεν, με το Λόγο, με το Θεό δεν μπορούμε να παίξουμε, αδερφοί. Χλιαρότητα οδηγεί στο να σε εξεμέσει ο Θεός. Έπειτα πώς βλέπουμε τους αδελφούς μας, μέσα στην Εκκλησία πρώτον είπα. Πώς ακούμε το Λόγο του Θεού, πώς στεκόμαστε μπροστά στην προσευχή, μπροστά στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Πώς στεκόμαστε μπροστά στους αδελφούς μας. Έχουμε σεβασμό. Είναι αδελφός τον οποίον σεβόμαστε όλους μας. Που ο σεβασμός προέρχεται από την αγάπη. Είναι για μας ξένος, άσχετος. Ένας αδελφός που δεν βαριέσαι τώρα. Περιμένουμε τον αδελφό μας με αγάπη ή λέμε πω, πάλι αυτός ήρθε, αν το ξέραμε δεν θα ερχόμαστε, πάλι αυτός δίπλα μου κάθισε, και μάλιστα βάζουμε και σκέψεις άλλες, αν το ξέραμε ότι η μισή δεν θα είχαν έρθει. Πολύ σοβαρά πράγματα αυτά, αδερφοί, που οδηγούν τον άνθρωπο σε καταστροφή. Πρέπει να το καταλάβουμε πώς βλέπουμε τους αδελφούς μας. Με αγάπη, με σεβασμό. Έτοιμοι να τους υπηρετήσουμε. Έτοιμοι να τους στηρίξουμε, να τους οικοδομήσουμε και να τους παρηγορήσουμε. Έπειτα, πώς βλέπουμε τους αδελφούς μας που έρχονται να μας στηρίξουν, να μας οικοδομήσουν και να μας παρηγορήσουν. Απαράταμε από μέσα μας, χαμογελώντας απ' έξω μας. Α, παράταμε κι εσύ τώρα που ξέρεις τον πόνο μου, το βάρος μου, την ανάγκη μου. Ο Θεός να μας φυλάξει. Αυτό είναι λοιπόν στην Εκκλησία, μετά στο σπίτι μας. Πώς βλέπουμε τον άντρα μας, τον άντρα σας, τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας. Βλέπουμε τη γυναίκα μας σαν δούλη Θεού που πρέπει να τη στηρίξουμε για να κάνει το έργο της. Βλέπεις τον άντρα σου σαν δούλο Θεού που πρέπει να τον στηρίξεις για να κάνει αυτό που ο Θεός τον οδηγεί. Ή τον βλέπεις σαν υπηρέτη σου και σαν υπηρέτριά σου. Άντε κάνε τούτο, άντε κάνε εκείνο, δεν έφερες λεφτά, φέρε λεφτά, κάνε μου φαΐ, τι φαΐ είναι αυτό που μαγείρεψες. Πώς βλέπουμε τους γονείς μας. Στα νέα ζευγάρια που πρόκειται να παντρευτούν, τους λέω τρία πράγματα πρέπει να προσέχετε στη ζωή σας, αφού μιλήσουμε όλα τα άλλα στο τέλος. Πρώτον, να σέβεστε τους γονείς σας.
Έχει μισθαποδοσία αυτό. Να τους θυμάς, να τους σέβεσαι. Και όταν λέω γονείς σας, εννοώ στη γυναίκα τους γονείς του άντρα σου. Και στον άντρα τους γονείς της γυναίκας σου. Όχι να τους βλέπεις σαν πορτοφόλι. Ή να τους βλέπεις σαν βάρος. Ή να πάρεις ή να δώσεις. Να τους βλέπεις σαν ανθρώπους που ο Θεός τους χρησιμοποίησε για να είμαστε σήμερα στην Εκκλησία. Σεβασμός στους γονείς. Το δεύτερο, μέσα στην Εκκλησία. Σεβασμός στους αδελφούς. Όλους. Και τρίτον, στη σχέση τους μεταξύ τους. Είναι δούλη Θεού, φρόντισε να κάνει καλά τη δουλειά της. Είναι δούλος Θεού, μερίμνησε να κάνει καλά τη δουλειά του. Να έχουμε αυτό τον ωραίο ζήλο, αδελφοί αγαπητοί, που θα μας οδηγήσει σε αναζωπήρωση. Δεν θα μας οδηγεί σε χλιαρότητα και εν τέλει, για να μην πω τη λέξη απώλεια, σε κακουχίες, σε κακοπάθειες. Ο χριστιανός ενδιαφέρεται, πρέπει να ενδιαφέρεται πάντοτε να είναι σε αναζωπήρωση και όχι σε χλιαρότητα. Ξέρετε πόσο εύκολα μπαίνει η χλιαρότητα στην καρδιά μας. Πόσο εύκολα χάνουμε την αγάπη μας, το ζήλο μας. Το πρώτο λοιπόν, συμπεριφορά μας στην Εκκλησία θα μας φανερώσει σε ποια κατάσταση είμαστε. Το δεύτερο είναι η συμπεριφορά μας στο σπίτι μας. Το τρίτον, η συμπεριφορά μας στη σχέση με το Θεό. Πώς τον πλησιάζουμε το Θεό? Τον πλησιάζουμε για να του ζητήσουμε να μας κάνει τα χατήρια? Τον πλησιάζουμε για να του ζητήσουμε και αν δεν μας τα δώσει να θυμώνουμε? Ή τον πλησιάζουμε για να τον λατρεύσουμε, για να τον υπηρετήσουμε και για να του προσφέρουμε? Ξέρετε πως ήθελε στην Παλαιά Διαθήκη να πλησιάζει ο λαός Ισραήλ το Θεό? Με προσφορές και θυσίες. Εμείς πώς τον πλησιάζουμε? Γι' αυτό λέει η Γραφή, παραστήσατε τα σώματά σας θυσία ζώσα. Και αυτό είναι η λογική σας λατρεία. Και λατρεύω σημαίνει προσφέρω, θυσία. Και μάλιστα πιο σωστά, υπηρετώ προσφέροντας θυσίες. Αυτό θα πει λατρεύω το Θεό. Ο Θεός όμως αγωνίζεται, πώς? Με το λόγο Του, με τη διδασκαλία Του, να μας φέρει σε κατάσταση επιστροφής και αναζωπήρωσης. Γι' αυτό βρήκε έναν κατάλληλο άνθρωπο, ιερέα, βασικά γραμματέα, ο οποίος είχε τρία ωραία χαρακτηριστικά. Είχε, ο Θεός να μας τα χαρίσει, είχε ετοιμάσει την καρδιά του. Πρώτον, εις το να εξητεί τον νόμο του Κυρίου. Δεύτερον, εις το να εκτελεί τον νόμο του Κυρίου. Και τρίτον, εις το να διδάσκει τον νόμο του Κυρίου. Αυτός είναι ο κατάλληλος άνθρωπος, τον οποίο θα χρησιμοποιήσει ο Θεός για την αναζωπήρωση. Για την αναζωπήρωση του λαού του. Για την αναζωπήρωση των αδελφών του. Και σε αυτόν τον άνθρωπο θα χαρίσει τα πάντα ο Θεός. Τώρα ο βασιλιάς των Αρταξέρξης, μετά το Δαρείο ήρθε ο Ασουήρης ο Ξέρξης, που ήταν ο βασιλιάς με την Εστήρ και ο οποίος βασίλευσε 20 χρόνια. Το 465 μετά π.Χ. για 40 χρόνια βασίλευσε ο Αρταξέρξης, στη βασιλεία του οποίου ο Έσδρας βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού και του βασιλέα και επέστρεψε, όπως θα δούμε, μετά από 58 χρόνια, για να δει την κατάσταση του λαού σε σχέση με το Λόγο του Θεού. Και ο ίδιος ο βασιλιάς ήταν αυτός που έδωσε εντολή και στον Νεεμία το 444 π.Χ. να πάει στην Ιερουσαλήμ να οικοδομήσει το τείχος, που ήταν, όπως είπαμε, το σημείο, το διάταγμα αυτού του Αρταξέρξη, που βασίλευσε 40 χρόνια, ήταν το σημείο της αντίστροφης μέτρησης
για τον ερχομό του χειρίου, δηλαδή 400, πώς είναι, 749, 480, δύο χρόνια που ήρθε ο Χριστός επί της γης και εισήλθε με το γαϊδουράκι του μέσα στην Ιερουσαλήμ. Ο Έσδρας λοιπόν, έμπειρος γραμματεύς, ο οποίος είχε ετοιμάσει την καρδιά του, όπως είπαμε, εις το να εξητεί το Λόγο του Θεού, εις το να εκτελεί το Λόγο του Θεού και εις το να διδάσκει το Λόγο του Θεού, ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος, τον οποίον εξέλεξε ο Θεός και σύστησε στον Αρταξέρξη το βασιλιά, τον οποίον είχε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, και την αναζωπήρωση του λαού Ισραήλ, τη διόρθωση θα έλεγα, αλλά και το διάταγμα για να οικοδομηθεί το τείχος της Ιερουσαλήμ. Ο Έσδρας ζήτησε χάρη από τον Αρταξέρξη να πάει, ο οποίος ήξερε για το Θεό από τη μητέρα του την Εστήρ, κατά πάσα πιθανότητα ήταν γιος της Εστήρ, δεν μας το βεβαιώνει αυτό ο Λόγος του Θεού, αλλά έτσι ιστορικά αναφέρεται ή κατά παράδοση αναφέρεται, δεν είναι όμως το σημαντικό αυτό, είτε γιος της Εστήρ ήταν, είτε δεν ήταν, γνώριζε την Εστήρ και γνώριζε το Θεό και μάλιστα φοβότανε το Θεό, με ένα φόβο άγιο που είχε βάλει ο Θεός στην καρδιά του και ήθελε να τον υπηρετήσει για να μην έλθει η οργή του Θεού επί την βασιλεία του βασιλέως και επί των ιών αυτού. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Τον βασιλέα των βασιλέων, όπως ο ίδιος αποκαλεί τον εαυτό του, τον πλημμύρισε φόβο για να κάνει ό,τι του ζητήσει ο Έσδρας, τον οποίον εξέλεξε ο Θεός, και πολύ περισσότερα έβαλε στην καρδιά του βασιλιά ο Θεός του Αρταξέρξη να κάνει υπέρ του Έσδρα και υπέρ του λαού Ισραήλ και υπέρ της αναζωπήρωσης του λαού Ισραήλ των λιγοστών εκείνων 5.000 ανθρώπων. Ζήτησε λοιπόν βοήθεια ο Έσδρας και ο Αρταξέρξης από αυτά που του ζήτησε έκανε πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα όπως συνηθίζει ο Θεός. Μόνο 1.500 άνθρωποι βρέθηκαν να ακολουθήσουν τον Έσδρα, αλλά ήταν αρκετοί για να ξεκινήσουν και να φτάσουν εκεί με όλα όσα ο Θεός είχε προσδιορίσει, χρυσάφι, ασήμι, με μόσους, κρυούς, αρνιά και ό,τι φανεί αρεστόν εις τον Έσδρα και τους αδελφούς του, με διαταγή να χαριστούν σε Αυτόν, αλλά τονίζει κατά το θέλημα του Θεού σας. Δηλαδή μη ζητήσετε κατά το θέλημα το δικό σας, και πολύ καλά το σκέφτηκε και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό και κρίσιμο και επικίνδυνο. Να μη ζητάμε κατά το θέλημα της καρδιάς μας, κατά το θέλημα της γυναίκας μας, του άντρα μας ή των παιδιών μας, αλλά να ζητάμε κατά το θέλημα του Θεού. Γιατί όταν ζητάμε ό,τι ζητάμε κατά το θέλημα του Θεού, ο Θεός συνηθίζει να κάνει πολύ περισσότερα και καλύτερα από αυτά τα οποία εμείς εννοούμε ή ζητούμε. Μάλιστα η διαταγή του Αρταξέρξη ήταν όσα χρειαστούν χρήματα για να μπορέσει ο Έσδρας να κάνει το θέλημα του Θεού στην Ιερουσαλήμ, οι δούλοι του από τα βασιλικά θησαυροφυλάκια χωρίς ενδιασμό να του δώσουν. Αυτός είναι ο πλούσιος πατέρας μας, που το αργύριον και το χρυσίον είναι δικό του. Τώρα χρειάζεται αυτό και επειδή χρειάζεται θα τους το δώσει ο Θεός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βρήκανε χάρη και η λειτουργή του Θεού, ώστε τους απάλλαξε από κάθε φόρο, διαγώγιο ή οτιδήποτε πλήρωναν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Και έτσι, αφού ετοιμάστηκαν τα πάντα, έφτασε η ώρα να επιστρέψουν
αυτοί οι 1500 άνθρωποι απεσταλμένοι του Θεού αλλά και του Αρταξέρξη. Όταν μαζεύτηκαν και ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν, ο Έσδρας, έμπειρος γραμματέας, έμπειρος στο θέλημα του Θεού και στο λόγο του Θεού, εξέτασε και είδε ότι δεν υπήρχαν ούτε ένας Λεβίτες που να μπορούν να κάνουν και να προσφέρουν κατά τον νόμο του Θεού τις υπηρεσίες τους στο ναό. Δεν ξεκίνησε χωρίς Λεβίτες, δεν είπε θα μας προμηθεύσει ο Θεός, αλλά είπε εμείς θα ζητήσουμε από το Θεό να μας προμηθεύσει. Σκέφτηκε, βλέπετε αδερφοί, ότι ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι κισμέτ, δεν σκέφτεται με τη λογική του πεπρωμένου, αλλά είναι αγωνιστής και σοφός άνθρωπος και άνθρωπος που εξητάει, ψάχνει, σκέφτεται ό,τι μπορεί μόνος του να κάνει το κάνει και ό,τι δεν μπορεί τη ζητάει βοήθεια από το Θεό. Αλλά δεν προχωράει αν δεν είναι όλα τακτοποιημένα. Και γνώρισε ότι στην περιοχή Κασιφία υπήρχαν οι Λεβίτες, απέστειλε δούλους του, έβαλε στο στόμα των δούλων του την απέτηση παρακυρίου, θα πείτε ότι χρειαζόμαστε Λεβίτες για τον ναό και δεν μπορούμε να πάμε χωρίς Λεβίτες. Και η απάντηση ήταν εύκολη, τους έστειλαν Λεβίτες και τώρα πια έφτασε η στιγμή να ξεκινήσουν. Το ταξίδι δεν ήταν εύκολο, είχαν θησαυρούς μαζί τους, 4 μήνες είναι το ταξίδι οδηπορία από τη Βαβυλώνα μέχρι την Ιερουσαλήμ τότε και οι περιοχές γεμάτο ληστές. Και τώρα βρέθηκε σε ένα ωραίο δίλημα, μεγάλο δίλημα, ο Έσδρας. Να ζητήσω βοήθεια από τον Αρταξέρξη στρατό να με φυλάξει για να φτάσουμε ασφαλώς. Αλλά σκέφτηκε ότι είχε πει ότι χείρ του Θεού ημών είναι πάντοτε προς το αγαθόν σε όλους όσους τον ζητάνε. Αντιθέτως, το κράτος και η οργή του Θεού είναι εναντίον όλων που τον εγκαταλείπουν. Και τώρα, τι θα πει? Δώσε μου βοήθεια. Και σκέφτηκε και είπε, αντί να ζητήσουμε βοήθεια από τον Αρταξέρξη και για να μην ονειδήσουμε το όνομα του Κυρίου μας και για να μην βγάλουμε ψεύτη τον εαυτό μας αλλά και το Θεό, σκέφτηκε να κάνουμε κάτι πολύ καλύτερο. Και λέει η Γραφή, ενιστεύσαμε και οικετεύσαμε το Θεό ημών περί τούτων. Ενιστεύσαμε, ταπεινωθήκαμε και οικετεύσαμε το Θεό. Κύριε, οδήγησέ μας και φύλαξέ μας. Ωραία σκέψη. Ξέρετε, η σκέψη είναι αυτή, πίστεως. Αλλά είναι και ανδρείας. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές, το λέει η Γραφή, ότι ο χριστιανός είναι παλικάρι. Το πνεύμα που μας δόθηκε δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως, ταυτόχρονα και αγάπης, ταυτόχρονα και σοφρονισμού. Το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί αγαπητοί, μας δίνει σοφία. Μας δίνει δύναμη και μας δίνει και αγάπη. Είναι 3 ωραία χαρακτηριστικά. Γι' αυτό είναι ανάγκη να πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου. Όταν πληρούσε Πνεύματος Αγίου και μάλιστα με σεβασμό και ιδιαιτέρως με νηστεία και ηκεσία και ταπείνωση δηλαδή μπροστά στο Θεό, τότε αυξάνει σε δύναμη, σε αγάπη, αλλά και σε σοφία. Και ο Θεός άκουσε την προσευχή τους. Άκουσε την προσευχή τους και ομολογεί ο Έσδρας λέγοντας «Η χείρ του Θεού ημών ή το έφημάς και ελευθέρωσεν ημάς εκ χειρός εχθρού και ενεδρεύοντος εν τη οδό». Δεν είναι ότι δεν θα υπάρξει ο εχθρός. Δεν είναι ότι δεν θα υπάρξει και ο ενεδρεύων.
ο παγιδευτής. Θα υπάρξουν, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να υπάρξει και ο Θεός μας που θα μας ελευθερώνει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, αδερφοί, και θέλω να το διαβάσω και σε εσάς μια φορά ακόμη. Λέει, και με ελευθέρωσε εκ του στόματος του λέοντος που γυρίζει γύρω-γύρω για να καταπιεί, αφού πλανήσει οι δυνατόν και τους εκλεκτούς, με ελευθέρωσε εκ του στόματος του λέοντος και θα με ελευθερώσει ο Κύριος, συγγνώμη, και θα με ελευθερώνει ο Κύριος από παντός έργου πονηρού, εξωτερικού προς εμένα, αλλά και της καρδιάς μου προς τα έξω, από παντός έργου πονηρού, και θα με διασώσει ο Κύριος δια την επουράνιον αυτού βασιλεία. Γιατί? Για να εκπληρωθεί διε μου το κήρυγμα του Ευαγγελίου της αλήθειας. Όταν έχεις αποστολή, ο Θεός είναι μαζί σου. Όταν όμως ταπεινώνεσαι, σε ελευθερώνει, σε προστατεύει και σε οδηγεί. Γιατί οι ταπεινοί βρίσκουν χάρη ενώπιον του Θεού. Και έτσι φτάσαμε στην Ιερουσαλήμ, όμως ο Έσδρας έκανε και μια ωραία προσευχή ευχαριστίας. Θέλω να τη διαβάσουμε τελειώνοντας, σελίδα 459, 27 εδάφιο. Ωραία προσευχή ευχαριστίας προς το Θεό. Ευλογητός ο Θεός των πατέρων ημών, ο οποίος έδωκε τι αυτά εις την καρδία του βασιλέως, όχι για μας, για αυτό που επιθυμούσε, για να δοξάσει τον οίκο του Κυρίου τον Ιερουσαλήμ. Και έκαμε να βρούμε και έλεος ενώπιον του βασιλέως και των συμβούλων αυτών και πάντων των αρχόντων του βασιλέως των δυνατών. Αυτό είναι μια ωραία προσευχή. Με επίγνωση. Δεν λέει με ευλόγησε ο Θεός. Γιατί η ευλογία είναι ανταπόδοσης. Με ελέησε ο Θεός. Βρήκα χάρη και έλεος. Δεν δικαιούμεθα, αδερφοί, να μας ευλογήσει ο Θεός. Οικετεύουμε να μας ελεεί ο Θεός και να δοξάζει τον οίκον της δόξης Του. Ωραία προσευχή. Δεν είναι εγωκεντρική, ούτε προσευχή που έχει σχέση με το άτομό Του, με το πρόσωπό μας, με την οικογένειά μας. Είναι προσευχή δοξολογίας προς το Θεό, αλλά και αναγνώρισης ότι το μόνο το οποίο δικαιούμεθα από το Θεό είναι το έλεος Του. Κατά χάριν, επειδή μας αγαπάει. Δεν δικαιούμεθα τίποτα άλλο, αδερφοί. Άθλοι είμαστε ούτι δανεί, ουδείς δίκαιος ενώπιον των ανθρώπων. Και η δικαιοσύνη δική μας είναι σάρι παρό ημάτιο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τη λέει, έχοντες παρησία να εισέλθουμε στα Άγια και να σταθούμε μπροστά στο θρόνο του Θεού, εκεί θα βρούμε χάρη, θα βρούμε έλεος και θα λάβουμε χάρη ενώπιον του Κυρίου. Αυτό είναι το οποίο κάνει ο Θεός, το οποίο αξίζουμε, το έλεος Του, η ελεημοσύνη Του και η χάρη Του. Κατά τα άλλα, ο Θεός να μας πλαγνιστεί και να μας ελεήσει. Έλεος και χάρη κάμε, Κύριε, γιατί και εσύ ξέρεις ποιοι είμαστε, αλλά και εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε. Αμήν. Δόξα να έχεις. Να ψάλλουμε τον ύμνο 312, αδερφοί, από τα μεγάλα ημνολόγια. Θέλω να σας πω ότι αυτή την Παρασκευή, Σάββατο,